Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωση. Σας θυμίζω ότι το C News, αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάσσα από τη Δυτική. Θα ξεκινήσουμε με την συζήτηση που έχουμε αύριο στη Βουλή για την τραγωδία των Ντεμπών. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το θέμα των Ντεμπών, η τραγωδία, το πολύ νεκρό δυστύχημα, επανέρχεται στην επικαιρότητα λόγω της συζήτησης στην Βουλή. Ήταν προγραμματισμένη και η αυριανή κατάθεση, η συζήτηση για το ενδεχόμενο σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, πρωτοβουλία του ΚΚΕ για το θέμα αυτό. Είχαμε μια πρωτοβουλία σήμερα από το ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσε πρόταση η Προγραμματική Επιτροπή, η οποία θα ερευνήσει μια σύμβαση, τη σύμβαση 717, για να συζητηθεί το ενδεχόμενο που έχουν ποινικέ ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα για τα όσα συνέβησαν στα Τέμπη. Εμπλέκεται στην καταγγελία από το ΠΑΣΟΚ δύο υπουργικά σχήματα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σπίρτσης, με διαφορετικά όμως κατηγορητήρια, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Το πρωί της Τετάρτης θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι σχετικές αποφάσεις πάρθηκαν τη Δευτέρα στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η Ολομέλεια θα καθορίσει τον χρόνο έναρξης της Εξεταστικής Επιτροπής καθώς και τη λήξη του χρόνου διερεύνησης της υπόθεσης. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά δύο ξεχωριστές έρευνες τα Τέμπη. Η πρώτη πρόταση θα ζητά την έρευνα για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών και η δεύτερη ειδικά για την τραγωδία των Ντεμπών. Τέλος, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για τη συζήτηση που έχουμε στη Βουλή για την τραγωδία των Ντεμπών. Θα την αναλύσουμε, θα δούμε και την πρωτοβουλία εκτενέστερα του ΠΑΣΟΚ. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, εκπρόσωπο τύπου. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Γλαβίνα, μας ακούτε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για να πάρω το πρώτο σχόλιο σας, σήμερα το ΠΑΣΟΚ παίρνει μια πρωτοβουλία, αύριο είχαμε τη συζήτηση προγραμματισμένη για την τραγωδία των Ντεμπών. Τι ακριβώς ζητάει το ΠΑΣΟΚ, λίγο έτσι να το εξηγήσουμε? Να διευκρινίσω ότι αύριο είναι η συζήτηση για την εξεταστική που έχει ζητήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όχι για την προανακριτική που καταθέσαμε χθες, όπως πολύ σωστά είπατε. Ως ΠΑΣΟΚ αναμένουμε τη συζήτηση και μάλιστα, αν μπορώ να πω κάτι, θα θέλαμε να συζητηθούν από κοινού δύο προτάσεις σε μία ενιαία, ας το πούμε έτσι, συζήτηση για να ακούσουν και οι πολίτες, για να ακούσει ο ελληνικός λαός τι πιστεύουν τα κόμματα για αυτό το μεγάλο δυστύχημα, για αυτό το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους και πώς πρέπει, κατά την άποψή μας, μέσα από μία προανακριτική επιτροπή, ώστε να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν οποιασδήποτε ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα και στη συνέχεια αυτά η υπόθεση να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Θεωρούμε λοιπόν, αν μου επιτρέπετε ένα πρώτο σχόλιο, ότι η αυρήνη συζήτηση δυστυχώς με την πρωτοβουλία του ΚΚΕ περισσότερο επιχειρεί να συσκοτήσει μέσα από τη διάχυση των ευθυνών, μέσα από έναν χρονικό ορίζοντα ευρύτερο από το 1997, ώστε να μην πραγματικά να δείξουμε ποιες ήταν οι αυλεψίες, ποια ήταν τα ελλείμματα, ποιες ήταν οι παραλήψεις που έπρεπε να γίνουν, ποιες ήταν δηλαδή οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, ώστε να υπάρχει η τηλεδιοίκηση, περί αυτό συζητούμε, η τηλεδιοίκηση που έδωσε τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς μέσα από συνεχείς παρατάσεις δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το έργο. Και όλοι μας, νομίζω, δεν χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα, ας το πούμε έτσι, ειδικοί ως προς τα τεχνικά. Αν υπήρχε η τηλεδιοίκηση, είναι πάρα πολύ πιθανό, βέβαια, ότι δεν θα είχε συμβεί αυτό το αδιανόητο ατύχημα. Για να γίνει λίγο κατανοητό στους πολίτες μας, ακούνε για το πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, αλλά ακούω εξεταστικές. Λίγο να το καταλάβω. Ποια είναι η διαφορά της εξεταστικής που ζητάει το ΚΚΕ με αυτό που ζητάτε εσείς? Ήδη εσείς κάνετε ένα πρώτο σχόλιο και λέτε ότι είναι ουσιαστικά συσκότηση η εξεταστική. Αυτό που ζητάτε εσείς λέτε ότι μάλλον φωτίζει τα πράγματα. Πού το εστιάζετε και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό που ζητάτε? Και οι δύο είναι ειδικές επιτροπές της Βουλής, είτε η εξεταστική είτε η προανακριτική, οι οποίες ερευνούν διάφορα ζητήματα. Η εξεταστική μπορεί να μην έχει ποινικό ενδιαφέρον, για να το πω έτσι. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει. Τελευταία, υπενθυμίζω, εξεταστική επιτροπή που είχαμε καταθέσει εμείς ήταν για τις υποκλοπές, όπου δυστυχώς η πλειοψηφία, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην οποία συμμετείχαν, επιχειρώντας με το περίφημο απόρριτο, αν θυμάστε καλά, να συγκαλύψουν πλήρως την υπόθεση, βγαίνουν διαφορετικά πορίσματα, τα οποία αξιολογούνται ανάλογα με πολιτικό ή και μπορεί να έχουν και κάποιο ποινικό ενδιαφέρον. Η προανακριτική εστιάζει περισσότερο στο ποινικό ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε ως βάση το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, το οποίο έχει έρθει στη Βουλή, και η Βουλή λοιπόν θα διερευνήσει αν πρώην υπουργοί, είναι ειδική διαδικασία του Συντάγματος, αν πρώην υπουργοί, όπως ο κύριος Σπίρτης και ο κύριος Καραμαλής, εμείς σε αυτούς αναφερόμαστε, προέβησαν σε οποιαδήποτε
σε κάθε μάλλον ποινικό αδίκημα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε θέσει την παράβαση καθήκοντος και την απιστία εις βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν θα διερευνήσει η Βουλή αν πρώην υπουργοί, είναι ειδική διαδικασία που αφορά τους πρώην υπουργούς, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν υποπέσει τα συγκεκριμένα αδικήματα και συνέχεια θα παραπέμψει με απόφαση της Βουλής, θα παραπευθούν οι αρμόδιοι, ξανασυμβεί είστε έμπειρος δημοσιογράφος, στη δικαιοσύνη ώστε αυτή να κρίνει. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ πέρα δεν αρκεί, δεν αποτελεί το ενδεδειγμένο μέσο μια εξεταστική επιτροπή, στην οποία μέσα από παρεπίπτουσες συζητήσεις μπορεί το θέμα να διαχειριστεί. Εδώ είναι το συγκεκριμένο. Υπήρχε παράβαση καθήκοντος. Υπάρχει απιστία. Έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι βάσεις. Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν, για ποιο λόγο οι υπουργοί ενώ γνώριζαν, ενώ υπήρχαν συγκεκριμένα έγγραφα προειδοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προέδρασαν συνέργειες που θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν θέτουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και πρέπει να απαντηθούν τα συγκεκριμένα ερωτήματα, ώστε να μην έχουμε αυτό το οποίο ξέρετε οι πολίτες το λένε όλοι. Τη συγκάλυψη. Το θάψιμο, όπως ακούγεται πολλές φορές. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο και στη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών που δίνουν ένα πολύ δύσκολο αγώνα, πραγματικά πολύ δύσκολο αγώνα και έχουν πολλές επιφυλάξεις και δυστυχώς πολλές ανησυχίες σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης και πολλά παράπονα σχετικά με την εξέλιξή της. Νομίζω το ξέρετε και εσείς. Σχετικά με τα τρένα, με τα βαγόνια που τα έχουν μεταφέρει και ενδεχομένως να έχουν εξαφανιστεί κάποια στοιχεία. Όλα αυτά δημιουργούν μια νοσηρή κατάσταση και πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις. Καλό με όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία προφανώς να συμπράξει στην πρότασή μας, και ώστε να διερευνηθούν η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση. Θα αποφασίσει όχι η Βουλή, αν πραγματικά υφίστατο κάποια παράβαση ή όχι. Να πλουτίσουμε λιγάκι τη συζήτησή μας, να βάλω στην κουβέντα και τις συναδέλφους, την Κατερίνα τη Μαρκοπούλου και τη Δήμητρα τη Μακρή. Να ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα. Δήμητρα. Το γεγονός ότι, κύριε Γλαβινά, ότι η πρόταση του ΚΚΕ έχει και την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσει, ενώ η δική σας κινδυνεύει να μην συζητηθεί. Πράγματι, είναι όπως το λέτε κοινοβουλευτικά, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Η Νέα Δημοκρατία δεν συζητάει, δεν μας δίνει απάντηση αν θα ψηφίσει ή θα καταψηφίσει την πρότασή μας. Εικάζουμε ότι θα καταψηφίσει, ενώ αντίθετα έσπευσε την πρόταση του ΚΚΕ για Εξεταστική Επιτροπή, η οποία υπενθυμίζω ότι ξεκινάει από το 1997, να την υπερψηφίσει. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση δίνει ένα πλεονέκτημα στην Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά εξυπηρετεί τις διαθέσεις της για συγκάλυψη. Δυστυχώς λυπούμαστε πάρα πολύ που το ΚΚΕ δίνει αυτή την ευκαιρία για άλοθη στην Νέα Δημοκρατία. Τους καλούμε ακόμα και τώρα να μην δώσουν αυτό το άλοθη, να μην παίξουν το παιχνίδι στο οποίο εμείς να είμαστε καλοπροαίρετοι. Δεν πιστεύουμε ότι το κάνουν όπως σκοπιμότητα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αλλά δυστυχώς μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνει, προσπαθεί να δώσει άλοθη στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και έσπευσε. Η δική μας πρόταση το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία. Δεν διαθέτουμε άλλωστε την πλειοψηφία, ακόμα και αν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σπεύσουν και ψηφίσουν την πρότασή μας, αυτή δεν θα έχει την απαραίτητη πλειοψηφία. Δυστυχώς λοιπόν θα οδηγηθούμε κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα. Εμείς αναμένουμε πότε θα συζητηθεί η πρότασή μας για την Προανακριτική Επιτροπή. Ελπίζουμε και θα θέσουμε το ζήτημα ώστε αυτή να τεθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπα και στην αρχή, το ιδανικό θα ήταν αυτά να γίνουν σε μια κοινή συζήτηση, σε μια κοινή συνεδρίαση, ώστε να τοποθετηθούν όλες οι πλευρές συνολικά και οι πολίτες, ο ελληνικός λαός που θα μας ακούσει, να βγάλει και τα συμπεράσματα του. Δυστυχώς, οδηγούμαστε, όπως φαίνεται, σε μια κατά πάσα πιθανότητα περαιτέρω συσκότηση του ζητήματος, γιατί ξέρετε, αν ξεκινήσουμε τη συζήτηση από το 1997, τι έγινε με τις ιδιωτικοποιήσεις που έδωσε τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση θα παρεκτραπεί από το πραγματικό επίδικο, το οποίο το επαναλαμβάνω και κλείνω εδώ, είναι υπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων, δηλαδή υπουργών που διαχειρίστηκαν την περίφημη σύμβαση 7-17 και προέβησαν είτε δεν προέβησαν ενέργειες, δηλαδή παρήλυψαν είτε έκαναν ενέργειες οι οποίες δεν έπρεπε, ώστε να υπάρχει η τηλεδιοίκηση με την οποία με μεγάλη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι αν υπήρχε δεν θα έχει συμβεί αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ πριν κλείσω για τους σιδηροδρόμους. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει τη μεγαλύτερη εθνισιμότητα σε σιδηροδρόμους στην Ευρώπη, αναλογικά με τα τρένα που κινούνται, προφανώς με τη συχνότητα των δρομολογίων σε σχέση με τους νεκρούς. Σε μια χώρα όπου ουσιαστικά νομίζω ο μέσος Έλληνας, αν του πεις θα πάρει το τρένο, σκέφτεται μόνο το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έχουμε λοιπόν εκεί ένα πολύ μεγάλο ατύχημα και άλλα μικρότερα κατά καιρούς, αν θυμάστε, Άδενδρο κτλ. Εδώ είναι η νότια τοποθεσία. Καταρίνα Μαρκοπούλου.
Κύριε Γλαβίνα, καλέσατε όλα τα κόμματα προκειμένου να συμπράξετε για να πέσει φως στο θέμα και βέβαια η πετιότητα πολιτικών προσώπων. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί δεν το κάνατε αυτό πριν καταθέσετε την πρόταση για τη σύσταση επιτροπής. Τι εννοείται, δεν το κάνατε. Δεν το κάνατε πριν να συνεννοηθείτε με τα κόμματα ποιοι θα ήθελαν να συμπράξουν μαζί σας, προκειμένου να είναι πιο δυνατή η φωνή σας. Η ερώτησή σας είναι σωστή, αλλά ας το πω έτσι, δεν λαμβάνει υπόψη, αν μου επιτρέπετε, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Εμείς κάνουμε μια πρόταση, την οποία κάποιος πρέπει να την καταθέσει στην πράξη. Κάποιος πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία. Το πόσμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα βρίσκεται από το καλοκαίρι στη Βουλή. Ναι, δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε, κύριε Γλαβίνα. Το θέμα είναι όταν προχωράτε σε κάτι τόσο σημαντικό, δεν πρέπει με δική σας πρόταση να συζητήσετε το όλο θέμα προκειμένου να πάτε πιο δυνατά στην Βουλή. Έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν όλο το χρόνο να δουν την πρότασή μας, ενδεχομένως να προβάλλουν και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που θα ήθελαν και ώστε στην τελική, αν θέλουν να το ψηφίσουν. Αυτό που λέτε εσείς, προηγουμένως να γινόταν ένας διάλογος, ο οποίος ώστε να προχωρούσαμε σε μια κοινή πρόταση, θεωρούμε, με βάση και την μικρή κοινοβουλευτική εμπειρία που έχω εγώ, αλλά και συνολικά το κόμμα μας, ότι αυτό θα έβρισκε διάφορα προσκόμματα, εμπόδια, μη δυνατότητα συνεννοήσεων. Το ένα είναι έτσι, ξέρετε, μικροζητήματα, τα οποία πολλές φορές αποτελούν δυστυχώς προφάσεις. Και όχι ουσιαστικό διάλογο. Νομίζω ότι και σε άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί, σε εξεταστικές, για παράδειγμα για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την πρόταση, αν θυμάστε, και την υπερψήφισαν και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί ήταν μια πλήρης και άρτια πρόταση. Εξίσου λοιπόν αυτό που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος και για την Προανακριτική Επιτροπή, και για να είμαι δίκαιος, και την πλευρά μας, και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί σε ένα θέμα να το πιάσει κάποιο άλλο κόμμα πρωτήτερα και να έχει μια πλήρη πρόταση. Δεν μας αποτρέπει αυτό, δεν είναι απογορευτικός παράγοντας ώστε να ψηφίσουμε. Αλλά κατά το κοινοβουλευτικό, επιτρέψτε μου, κατά την κοινοβουλευτική παράδοση, κάποιο κόμμα προχωράει, την καταθέτει και τα υπόλοιπα κόμματα, αν συμφωνούν, υπερψηφίζουν προφανώς ή καταψηφίζουν. Νομίζω ότι ήταν σαφή η διάσταση και δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα ως προς αυτό. Τώρα, αυτό όσον αφορά για τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο και τους χειρισμούς σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Γλαβίνα, είναι ποια είναι σήμερα η κατάσταση στους σιδηροδρόμους. Έχει βελτιωθεί η υπόθεση, η τραγωδία των Τεμπών μας έκανε πιο προβληματισμένους, πιο υπεύθυνους, ή συνεχίζει να υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η ανευθυνότητα. Και σε πολλές των περιπτώσεων, όπως είναι και το πόρισμα της δικαιοσύνης, με σαφές αιχμές και στην διοίκηση, αλλά και στη λειτουργία του οργανισμού, αλλά και την πολιτική εποπτεία του οργανισμού. Όπως νομίζω έκανα ένα μικρό σχόλιο, αλλά χαίρομαι για την ερώτηση που μου δίνετε, γιατί είναι ένα πολύ καλό πάτημα. Νομίζω ουδής Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένος με τους σιδηροδρόμους. Αν μάλιστα συγκρίνει κανείς με το δίκτυο των σιδηροδρόμων, την ποιότητα που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τα χρήματα που έχει επιχειρήσει να δώσει κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, το οποίο είναι ένα φθηνό, φιλολαϊκό και πλέον φιλοπεριβαντολογικό μέσο, δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ακόμα και το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης-Αθήνας δεν λειτουργεί σε πλήρη οργάνωση και ετοιμότητα, ώστε να μετακινούνται οι άνθρωποι με φθηνό τρόπο, όπως είπα, φιλολαϊκό και σε ένα φιλικό πόρτο περιβάλλον μέσο. Στις υπόλοιπες πόλεις, προς τη Θράκη, για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία, επίσης, από όσο ξέρω, δεν υπάρχουν δρομολόγια. Στη Θράκη, που έφτανε κάποτε το τρένο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, επίσης, στο σημείο αυτό δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μέσο, δηλαδή να μην φτάνει το τρένο, το περίφημο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Αθήνας, αλλά το ίδιο ισχύει για την Πελοπόννησο, το ίδιο ισχύει για την Ήπειρο. Υπάρχουν σχέδια, έχουμε διαβάσει κατά καιρούς σχεδιασμούς που δίνουν δυνατότητα. Θα μπορούσε η Ελλάδα και κυρίως η Βόρεια Ελλάδα, γιατί και το κανάλι σας, το φιλόξενο κανάλι σας είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κοζάνη, μια πολύ δύσκολη περιοχή, να μπορέσει να αποτελέσει η Βόρεια Ελλάδα ένα δίκτυο σιδηροδρομικό, το οποίο θα συνδέει τις περιοχές μας με τα Βαλκάνια, με τη Βουλγαρία, με τη Ρουμανία, με τη Σερβία, με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, ώστε πραγματικά να έχουμε και καλύτερη εμπορική δραστηριότητα, ακόμα και σε τουριστικό επίπεδο και όλα όσα χρειάζονται οι περιοχές για να αναπτυχθούν. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχουν, να είμαι δίκαιος, χρόνιες συνευθύνες, δεν είναι ευθύνη. Δεν μπορεί να ρίξει μόνο κάποιος την ευθύνη μόνο σε κάποιους, αλλά νομίζω
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια απόλυτη απαξίωση και το δυστύχημα ήταν δυστυχώ σύμπτωμα και αυτή τη απόλυτη απαξίωση των σιδηρόδρομων στην Ελλάδα. Στη μνήμη των θυμάτων μας, αλλά και στους συγγενείς, στους γονείς, τι θα θέλατε να πείτε, κύριε Γλαβίνα? Θα υπάρξει μια δικαίωση στη μνήμη αυτών των ανθρώπων? Θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων? Πολύ καλή, πολύ καλό το σχόλιο σας, με την έννοια ότι πράγματι και τα κόμματα, οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι τους, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πίσω από κάθε τέτοια διαδικασία, μια προανακριτική, μια εξεταστική, πρέπει πάντα να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τις οικογένειες που κάνουν ένα αγώνα δύσκολο, μια ανηφόρα, έχουν ανεβαίνουν κάθε μέρα μια πολύ δύσκολη ανηφόρα, ώστε να βρούνε τι έφταξε και γιατί χάσανε τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους, τους φίλους τους. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Εδώ λοιπόν πρέπει όλα τα κόμματα, με σεβασμό, όπως είπατε και εσείς ερωτήσεις, με την προσπάθεια πραγματικά να βρούμε τα κοινά σημεία, χωρίς να βάζουμε πάντα το μικροκομματικό, το μικροπολιτικό συμφέρον, και εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και θα το αποδείξουμε στη Βουλή. Ότι δεν θα βάλουμε κάποιο μικροκομματικό συμφέρον ή πλαίσιο στο οποίο θα λέει «Α, αυτός είναι του ΠΑΣΟΚ, αυτός είναι της Δημοκρατίας, αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό με συμφέρει να το ψηφίσω, αυτό με συμφέρει, δεν με συμφέρει». Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε πραγματικά να αναδειχτεί η αλήθεια, να αποδοθούν οι ευθύνες, γιατί αυτό είναι που θέλει ο ελληνικός λαός. Διαρκώς τι επικρατεί στην ελληνική κοινωνία? Για τιμωρησία. Ότι κάπως το πολιτικό σύστημα τα μαγειρεύει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα εισαγωγικά, και ποτέ δεν φταίει κανείς και όλοι βγάζουν λάδι. Εδώ λοιπόν να δούμε αν μπορούμε να βρούμε αυτή τη λύση και να αποδείξουμε και στους πολίτες αυτή την αποκατάσταση σχέση εμπιστοσύνης απέναντι στους εθνούς. Νομίζω είναι καθήκον όλων μας και ελπίζω όλα τα κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αποδίδοντας το σεβασμό στα θύματα και δείχνοντας έμπρακτη συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Σε ό,τι μας αφορά για αυτό τον σεβασμό, δεν θα σας θέσω άλλα ερωτήματα, δεν θα ανοίξω τη βεντάλια και με τα πολιτικά. Έτσι, γιατί θεωρώ ότι αυτό το θέμα που συζητήσαμε είναι κυρίαρχο και καταρχήν έγινε ένα θέμα το οποίο πρέπει να δείξουμε το σεβασμό που πρέπει στα θύματα αυτά και να δούμε τι θα γίνει για τη χώρα μας την επόμενη μέρα στους σιδηροδρόμους. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανακουβεντιάσουμε, κύριε Γλαβίνα, να δούμε όλα τα πολιτικά ζητήματα και το πολιτικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο, έτσι δεν είναι, Κατερίνα και Δήμητρα? Ξέρω τώρα θα θέλατε να ρωτήσετε πολλά θέματα στον εκπρόσωπο. Να είστε καλά, κύριε Γλαβίνα, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και στις αγαπητές κυρίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάσσα από τη Δυτική. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις που έχουμε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Μετά τη θυελώδη συνεδρία Κεντρική Επιτροπή, τόσο προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει αυτό το διάστημα μια στάση αναμονής από όλους. Βεβαίως, κάνουν δηλώσεις όλων των πλευρών οι εκπρόσωποι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε επίπεδο προσωπικό τα στελέχη έχουν χωριστεί τις κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ του κ. Κασελάκη, αυτοί που έχουν ήδη εκδηλώσει την απόφαση να αποχωρήσουν και κάποιοι που παραμένουν μέχρι να φύγουν ή αν φύγουν, και είναι και αρκετά στελέχη που τηρούν μία στάση στην μέση, θέλοντας να δουν το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Υπενθυμίζω ότι είχε και πολιτικές προεκτάσεις στην Βουλή απόφαση διαγραφής δύο βουλευτών, των κυρίων Τσακαλώτο και Πέρκα, από την κοινοβουλευτική ομάδα, από τον κύριο Κασελάκη. Είχαν προλάβει να δηλώσουν και οι ίδιοι την απόφαση εξαρτητοποίησης. Όλα αυτά τις τελευταίες μόλις ημέρες, συμπυκνωμένες εξελίξεις για το κόμμα της αντιπολίτευσης. Ας δώσουμε ένα συνολικό ρεπορτάζ για όλες αυτές τις εξελίξεις. Θολό παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απομάκρυνση στελεχών και την αποχώρηση της ομπρέλας. Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη κίνηση της Έφης Αχτσιόγλου. Η ίδια φαίνεται να βρίσκεται σε αναμονή πριν πάρει τις τελικές αποφάσεις.
Πρώτον, εξηγούνται κάποια πράγματα. Διότι όταν έγινε η προεδρική εκλογή, είδα κάποιες δηλώσεις που μιλάγανε για ήττα της αριστεράς, οι οποίες ήταν σε απόλυτη απόσταση από το πολιτικό γεγονός το οποίο έχει συμβεί εκείνη τη νύχτα. Πάτε κατευθείαν στην ΕΚΜΗ, δηλαδή αναφέρεσαι στη δήλωση του κ. Τσακαλώτη το βράδυ της εκλογής του κ. Κασελάκη. Ο οποίος μίλησε για ήττα της αριστεράς, γιατί προφανώς είχε στο μυαλό του να αποχωρήσει από το κόμμα όπως και έκανε. Είναι μια επιλογή πολεμική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη πολιτική καμπή, όπου φαίνεται ότι κάποιοι δεν προτεραιοποιούν την ανάγκη της κοινωνίας μπορεί να ακουμπήσει σε μια συμπαγή δύναμη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, προτεραιοποιούν άλλα πράγματα τα οποία οφείλουν και να εξηγήσουν. Και νομίζω ότι και το μήνυμα που βγαίνει είναι αυτό, είναι ένα μήνυμα βαρύ για τον ευρύτερο χώρο, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι όποιες εξελίξεις, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα πλέον. Υπάρχει πρόβλημα με αυτά, με τις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει όμως πρόβλημα και στη κυβέρνηση. Γιατί όταν μια κυβέρνηση δεν έχει όχι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση, και αντιπολίτευση γενικότερα, γιατί δεν βλέπουμε και από άλλα κόμματα. Ούτε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής βλέπουμε να σηκώνει μια αντιπολίτευση που να αναδεικνύει τα προβλήματα. Στα όσα συμβαίνουν στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα επιχειρήσουμε τώρα να τα ερμηνεύσουμε με τη βοήθεια του κύριου Πιστόλα, ο οποίος είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναμενόμενα. Ξέραμε τι θα γίνει, δεν ξέραμε το πότε και το πώς. Όταν ο κύριος Κασελάκης εξελέγει, μιλούσε και συνεχίζει να μιλάει για μια σύγχρονη αριστερά στα πρότυπα των δημοκρατικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στην αριστερά όπως την ξέρουμε σήμερα στη χώρα και έτσι άρα και στους της ομπρέλας. Ασχέτως αν δεν έχει κάνει βήμα μέχρι στιγμής από την εκλογή του προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι αριστεροί επίσης της ομπρέλας δεν μπορούν να δεχθούν κάποιον από πάνω τους να ηγείται κάποιος ο οποίος δεν έχει περπατήσει μαζί τους στις δεκαετίες της αριστεράς στην Ελλάδα, στις πορείες, σε όλα αυτά τα οποία είναι γνωστοί και αυτές τις δράσεις οι οποίες κάνει η αριστερή στην Ελλάδα. Οπότε ήταν αναμενόμενο να τα απαντήσουμε λίγο αυτά τα δύο ζητήματα που βάζετε, γιατί είναι σημαντικά τώρα, έτσι. Και είναι γνωστή η εμπειρία σας και η απόψη που εκφράζετε είναι πάντα ωφέλιμη στο δημόσιο διάλογο. Ένα είπατε είναι ότι ο κύριος Κασελάκης θέλει να δημιουργήσει μια σύγχρονη αριστερά κατά τα πρότυπα των δημοκρατικών και αμέσως λέει ότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες στη χώρα. Γενικότερα το βάζετε ή στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όριμες οι συνθήκες. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ το δέχεται. Γιατί θέλει να κυβερνήσει. Έχει την ελπίδα ότι μπορεί να ξανακυβερνήσει. Ένα άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να βάλει, αν θέλετε, νερό στην ιδεολογία του και παραμένει με τα πόδια στυλωμένα σε αυτά τα οποία πίστευε και πιστεύει. Τα πίστευε όταν ήταν 4%. Τα πίστευε όταν έφτασε μέσα από ένα κύμα οργής και θυμού στο 36%. Δεν το ενδιαφέρει ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες και δεν μπορεί με αυτήν την ιδεολογία, αν θέλετε, και με αυτό την προσέγγιση του εκλογικού σώματος να πάει να ανεβάσει ποσοστά. Δεν το ενδιαφέρει και παραμένει στυλωμένο σε αυτή την άποψη. Και το δεύτερο που είπατε είναι ότι η αριστερά, έτσι όπως την ξέραμε, έτσι όπως δομήθηκε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, με την ομπρέλα που εκφράστηκε και έχει τη διαμαρτύρια της, δεν τον αποδέχεται γιατί δεν περπάτησε μαζί τους από το χώρο της αριστεράς και κινηματικά κτλ. Είχαμε εκλογές όμως, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και τα μέλη, οι φίλοι ψηφίσανε και αναδείξανε πρόεδρος Κασελάκης. Από την ημέρα που έχουμε την ανάδειξη του κυρίου Κασελάκη ως πρόεδρου, πού βλέπετε ότι εστιάζεται το πρόβλημα? Εμείναν στις θέσεις του σκληρά ή της ομπρέλας, ή και ο κύριος Κασελάκης τους έδωσε το δικαίωμα να εκφράζονται με δυσαρέσκεια και να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό της αποχώρησης? Είναι διπλό το πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν αυτό που συζητήσαμε πριν. Και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Κασελάκης από την εκλογή του και μετά, ενώ έκανε μια εξαιρετική καμπάνια για να εκλεγεί, από την εκλογή του και μετά, ειδικά μέχρι να γυρίσει από την Αμερική, δεν είχε βάλει τίποτα το πολιτικό μέσα στο λόγο του. Δεν υπήρχε πολιτική ουσία.
Ζήσαμε μία περίοδο lifestyle της πολιτικής περισσότερο σε reality show παρέπεμπε από ότι σε πολιτικό κόμμα. Συνεχίζεται σε ένα βαθμό αυτό, όχι τόσο έντονο, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει ο κ. Κασελάκης, ειδικά τώρα που έχουν φύγει, να κάνει το rebranding το οποίο έλεγε ότι θα κάνει. Το ερώτημα είναι εάν το μπορεί. Γιατί φαίνεται ότι από πολιτική ουσία πάσχει. Μπορεί να κάνει το rebranding, να ηγηθεί μιας μετατροπής ενός ΣΥΡΙΖΑ από αυτό που ήταν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί ξέρετε, αυτό θέλει καινούργιες θέσεις σε θέματα μέσα από συνέδριο. Θέλει τις τοποθετήσεις αυτές να τις υπερασπίζονται πολύ μες στο κόμμα, αλλά να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Θέλει να αλλάξει ο τίτλος, θέλει να αλλάξει το σύμβολο. Θέλει να αλλάξουν όλα. Μπορεί να το κάνει. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά μένει να δούμε. Αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής με το δικό σας σχόλιο. Πάμε τώρα να μας δώσετε, να δούμε λιγάκι και τους συναδέλφους, να βάλουμε στην κουβέντα και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και τη Δήμητρα τη Μακρύ από τους δύο τηλεοπτικούς συνεργαζόμενους σταθμούς για αυτήν εδώ την εκπομπή. Προσέξτε τώρα κάτι, κύριε Πιστόλα. Είναι η εμπειρία σας γνωστή για το πώς εξετάζετε την εκλογική συμπεριφορά. Είχαμε μία εκλογή στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη συμπεριφορά του σώματος των 150-160 χιλιάδων μελών? Γιατί ψήφισαν Κασελάκη, γιατί ψήφισαν Αξιόγλου, γιατί ψήφισαν και τους υπολείπους και με ποιο κριτήριο τους ψήφισαν? Είναι πολύ απλό το γιατί ψήφισαν τον κύριο Κασελάκη. Γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος τους είπε ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ασχέτως αν το πίστεψαν ή όχι, ήταν ο μόνος που το είπε. Άρα ήταν ο μόνος που έδινε έστω και την παραμικρή ελπίδα να το κάνει. Έτσι προτίμησαν να ρίξουν μια ζαριά στα τυφλά, γιατί αυτό ήταν η εκλογή Κασελάκη. Ένα κίντερ έκπληξη είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν τον γνώριζε κανένας 2-3 μήνες πριν. Από το να πάνε στα σίγουρα ενός 15-20%, το οποίο δεν θα τους έφερνε πάλι σε κυβέρνηση. Αυτό έγινε και γι' αυτό ψήφισαν τον Στέφανο Κασελάκη. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν έχει κάνει τίποτα για να το υποστηρίξει αυτό. Η ψήφος Κασελάκη εμπεριέχει και μία στεναχώρια κάποιου σώματος κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε και ψήφισε των μελών και φίλων από τη δυσαρέσκειά τους με την αποχώρηση και τη στεναχώρια του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτή εκφράστηκε στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, θεωρώντας όπως έπαιξαν διάφορα μέσα στη δημοσιότητα, αν υπήρξαν SMS, δεν υπήρξαν SMS. Θυμάστε το τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Και έχουμε και την έκφραση των trolls, έτσι, που φτάσαμε μετά να έχουμε και αυτές τις γνωστές αντιπαραθέσεις. Για πείτε μας. Εννοείται ψήφος αποδοκιμασίας προς αυτούς που θέλανε να τον. Λεγόταν ότι ήθελαν να τον ρίξουν για να πάνε αυτή στη θέση. Όθησαν τον Αλέξη Τσίπρα δηλαδή προς την έξοδο. Ναι. Ναι, και αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Θεωρώ το σημαντικότερο είναι ότι ήταν ο μόνος που τους έδωσε προοπτική. Όποια και προοπτική και αν ήταν αυτή, όσες ελπίδες και αν τους έδωσε, εξουσίας. Ωραία. Αυτό έγινε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε αυτό που είδαν οι ψηφοφόροι, οι φίλοι και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να το βλέπουν και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι, το υπόλοιπο εκλογικό σώμα? Τι βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις? Κοιτάξτε, ο κ. Κασελάκης έχει μια προσωπικότητα η οποία δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργήσει ταυτίσεις με πολλά εκλογικά κοινά. Τους απόδημους, τους νέους, την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, τις γυναίκες. Όμως δεν έχει κάνει τίποτα ούτως ώστε αυτό που έγινε μες στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και σε ένα κοινό το οποίο μπορεί να έχει κάποια δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση σε κάποιους τομείς και για να πάνε προς εκείνον. Δεν έχει κάνει τίποτα, έχει κάνει ακριβώς τα αντίθετα βασικά, για να καταφέρει να, έχει, να μπει ψηλά ή να αρχίσει να ανεβαίνει στην ερώτηση καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Αυτή είναι η ερώτηση που κρίνει τον κύριο Κασελάκη, γιατί εκεί έπαιξε. Δεν είπε ότι είμαι ιδεολόγος, έχω το ένα ή το δεύτερο ή το τρίτο πολιτικό στοιχείο. Είπε ότι θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή είναι στο 47. Οπότε έχει πάρα πολύ δρόμο να κάνει και δεν ξέρω αν έχει το χρόνο να τον κάνει αυτό το δρόμο. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ξεκινάω με τη Δήμητρα τη Μακρύ. Δήμητρα. Κύριε Πιστόλα, να ρωτήσω κάτι. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον Στέφανο Κασελάκη να ανοίξει την ατζέντα του μετά? Και επίσης είναι ίδιο της αριστεράς να μαλώνουν και για το κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η αντίδραση εσωκομματική στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα από αυτά, από αυτήν την, ένα δείγμα αυτής της λογικής της αριστεράς? Κοιτάξτε, οι αριστεροί συζητάνε και στο τέλος δεν αποφασίζουν τίποτα. Μετά ξανασυζητάνε, δεν αποφασίζουν τίποτα. Αυτό το έχουνε. Αλλά το θέμα με τον κύριο Κασελάκη είναι γιατί δεν λέω ότι
έχει τελειώσει και δεν έχει άλλο για τον κύριο Κασελάκη. Γιατί πολύ απλά μέχρι τώρα κουβαλούσε όλη την ομπρέλα μαζί του, η οποία για να κάνει αυτή τη στροφή ήταν, αν θέλετε, ένα μεγάλο βάρος. Δεν θεωρώ τον κύριο Κασελάκη ότι είναι αριστερός με την έννοια της αριστεράς της Ελλάδος. Έχει, βασικά, αν δείτε το τι πιστεύει ο κόσμος για τον κύριο Κασελάκη, κανείς δεν μπορεί να τον κατατάξει πουθενά, γιατί πολύ απλά δεν έχει δώσει πολιτικά στίγματα. Το στίγμα του στην πολιτική. Οπότε αυτό που περιμένουν εδώ είναι τώρα που έχει απαλλαχθεί από την ομπρέλα, πώς θα καταφέρει να στρίψει το κόμμα. Ο κ. Κασελάκης νομίζω ότι εντάσσεται περισσότερο, όχι στην αριστερά, περισσότερο στο κενό ανάμεσα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί πιστεύω ότι πάει το rebranding, αν καταφέρει να το κάνει. Όχι δίπλα στο ΠΑΣΟΚ εξ αριστερών, αλλά ανάμεσα από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό μένει να φανεί αν θα τα καταφέρει, γιατί πιστεύω ότι όλοι έχουμε αμφιβολίες αυτό, αν θα μπορέσει να το κάνει. Βαγγέλη. Επειδή τις τελευταίες ημέρες είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με στελέχη του κόμματος και σε επίπεδο εμείς, Δυτικής Μακεδονίας και οι συνάδελφοι από την Θεσσαλονίκη με την δική τους περιοχή, υπάρχει μία παγωμάρα, μία ανησυχία εντονότατη στην βάση. Αυτήν η βάση θεωρείται ότι αυτό που γίνεται σήμερα το περίμενε. Κάποιος θα έλεγε ξεκαθάρισμα, κάποιος θα έλεγε μία διάκριση θέσεων αρχών ή και προσώπων. Θα μπορούσε αυτό, εάν το διαχειριστεί ορθά η ηγεσία του κόμματος, να της βγει σε καλό, να ξεκαθαρίσουν την στάση τους και τα μέλη και η βάση του κόμματος. Όταν λέτε βάση, εννοείται αυτή που έμεινε ή αυτή που παραδοσιακή έχει φύγει, ψηφοφόροι, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι, αυτοί οι οποίοι δεν θα φύγουν με τα πρόσωπα που έφυγαν. Νομίζω ότι αυτό που έχει γίνει είναι μια ευκαιρία. Είναι αυτό που είπα πριν. Είναι μια ευκαιρία για τον κύριο Κασελάκη να δείξει εάν έχει την πολιτική ουσία και τη δύναμη, τις ηγετικές ικανότητες, να πάει το καράβι εκεί που θέλει, εκεί που έχει υποσχεθεί ότι θα το πάει. Το ερώτημα το μεγάλο μέσα σε αυτή τη βάση που λέτε είναι τι θα κάνει η κυρία Αχτσιόγλου. Ακούω σήμερα, μάλλον διαβάζω, ότι σκέφτεται να φύγει και αυτήν. Εάν φύγει η κυρία Αξιόγλου, τι μένει για τον κύριο Κασελάκη να γυρίσει και να κάνει rebranding? Δεν το ξέρω αυτό. Θα πρέπει να το δούμε. Είναι σε δίλημα, γιατί αν φύγει, για να φύγει, θα πρέπει να της υποσχεθεί η Προεδρία, υποθέτω, στο νέο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί, γιατί μαζί της θα φύγουν και κάποιοι βουλευτές και θα υπάρχουν 10 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο, το οποίο θα κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα. Αν δεν έχει αυτό, τότε είναι ενδεχομένως να είναι εγκλωβισμένη να μείνει, για να προσπαθήσει να πάρει το κόμμα μετά ενδεχομένως από μια αποτυχία του κ. Κασελάκη στις ευρωεκλογές. Το ερώτημα είναι ότι με ταχύτητα που πάνε τα πράγματα, πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις ευρωεκλογές και αν θα είναι όπως τον βλέπουμε σήμερα. Όλα αυτά είναι μια, αν θέλετε, επειδή ο πυλώνας ο δεύτερος γκρεμίστηκε στις προηγούμενες εκλογές του πολιτικού συστήματος, είναι όλα μια βήματα σε μια διαδικασία ανασύνθεσης ενός πυλώνα, ο οποίος θα μπορέσει να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Έχουμε δρόμο ακόμα σε αυτό. Αυτά τα βήματα παρακολουθούμε. Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, το θετικό σενάριο. Έτσι, με όποιες εξελίξεις. Μπορεί να αναπτύξει δυναμική, εγώ δεν λέω μόνο ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα η κέντρο αριστερά στη χώρα μας, έτσι ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε προκύψουν, να μιλάμε ότι θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα, γιατί όχι ίσως και ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης. Ή βλέπετε ότι και από πλευράς του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το εκλογικό σώμα όχι μόνο μπερδεύεται, ίσως αρχίζει και να θυμώνει? Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει ηγεσία η οποία να είναι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, να είναι ψηλά σε ποσοστά. Δηλαδή να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να το κάνει αυτό έτσι όπως είναι τώρα? Κατά την άποψή μου όχι. Ο κύριος Κασελάκης μπορεί. Ούτε ο κύριος Κασελάκης μπορεί. Άρα ή κάτι θα πρέπει να αλλάξει δραματικά υπέρ ενός εκ των δύο, ή αναγκαστικά μετά τις ευρωεκλογές θα οδηγηθούμε σε ένα σχήμα το οποίο δεν θα έχει κανέναν από τους δύο αρχηγούς. Θα έχει έναν τρίτο τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Και ξέρει, η κεντροαριστερά και η αριστερά στη χώρα έχουν μείνει πίσω σε μια σειρά ζητημάτων. Δηλαδή τι κάνουν? Σκέφτονται και βλέπουν το πολιτικό σκηνικό σαν να είναι 1990-2000. Η Ευρώπη έχει αλλάξει. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, εδώ που ζω στο Λουξεμβούργο, στην Δανία, στη Γερμανία, στη Σουηδία, είναι ενάντια στη μετανάστευση.
στην Ελλάδα είναι ακόμα υπέρ των open borders. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο χάσμα σε αυτό το κομμάτι. Ζούμε στην περίοδο της ασφάλειας. Μπορούν να υπερβούν τις ιδεολογίες τους και να αλλάξουν τοποθέτηση σε διάφορα ζητήματα ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Το άσχημο είναι ότι πάμε σε μια πιο συντηρητική Ευρώπη. Πάμε. Αυτό μου λέτε, πάμε, που, το που το ζητούμενο Ευρώπη. Είναι ότι η Ευρώπη υποτίθεται ότι θα ήταν η Ευρώπη της προόδου, έτσι, όπου διαχρονικά η Ευρώπη ως χώρος, έκανε διάχυση. Διάχυση ανά τον κόσμο, έτσι, και τον πολιτισμό και τα φώτα και τα πάντα έδωσε η Ευρώπη. Ναι, αλλά όταν σκεφτείτε το να θες, για παράδειγμα, πάρουμε το ίδιο παράδειγμα, κλειστά σύνορα, γιατί τα θες? Τα θες κλειστά σύνορα, λέω για τους Ευρωπαίους, το και το σκεπτικό στην κεντρική Ευρώπη. Ενάντια στο πολιτικό Ισλάμ, όχι προφανώς σε όλους. Γιατί θες να προστατεύσεις τι έχεις κτίσει. Θες να προστατεύσεις τις ανοιχτές κοινωνίες. Δεν θέλεις δηλαδή ένα ζευγάρι γκέι το οποίο περπατάει στον δρόμο να προφυλακιστεί από κάποιους οι οποίοι έρχονται από έναν τελείως διαφορετικό πολιτισμό. Δεν θες να πας βήματα πίσω. Έτσι το βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Δεν το βλέπουν δηλαδή ότι κλείνουμε τα σύνορα, ταμπουρωνόμαστε γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε κανέναν άλλον. Προσπαθούν να προστατεύσουν το τι έχει χτιστεί. Αυτό δεν είναι συντηρητικό. Αυτό είναι προσπάθεια προστασίας της προόδου που έχει γίνει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να θέσει κάποιο άλλο ερώτημα. Όχι, απλώς να αναφέρουμε για το έξτρα στοιχείο ότι ο κ. Πιστόλας έχει καταγραφεί από την περιοχή μας. Είναι από την περιοχή της Κοζάνης. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι. Θα τον έχουμε συχνά στην εκπομπή τον κύριο Πιστόλα, έτσι να μας δίνει το σχόλιο του και τις ερμηνείες και τις ανάλυσεις του. Δήμητρα, κάτι θες να πεις? Ναι, απλώς στην ουσία θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης με το ΜέΡΑ25 έχει κάνει αυτή τη στιγμή και συνεχίζει έναν διάλογο για την αριστερά. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στο αριστερά.eu και να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Θα μπορούσε, ακριβώς λόγω το ότι είναι και ευρωπαϊκό κόμμα, το το DM25, να αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο έναν ηγέτη σε αυτή την λογική? Κοιτάξτε, για τον κύριο Βαρουφάκη και για όλους τους πολλούς στην αριστερά, γιατί η αριστερά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μικραίνει πίτα, πληθαίνουν τα πυρούνια. Μικραίνουν τα ποσοστά της αριστεράς, δημιουργούνται συνεχώς καινούργια κόμματα. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δούμε το ποιος θα μπορεί να ηγηθεί. Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιον καινούριο. Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης έχει μια πολιτική ιστορία στην πλάτη του που, αν θέλετε, κάνει κάποιους, είναι κόκκινο πανί για ένα κομμάτι ψηφοφόρων οι οποίοι είναι ακόμα και στην κεντροαριστερά. Οπότε δεν νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να αφήσει αυτό πίσω του και να δημιουργήσει κάτι καινούργιο, ότι μπορεί να είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ενώ ένας από τους πολλούς, αλλά όχι ο ένας μπροστά, ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Ωραία. Αλλά ο ίδιος βέβαια μιλάει για τελείως διαφορετικά πράγματα στα ζητήματα ασφαλείας. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα περάσει αυτά, να τα προσπεράσει αυτά. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία, για παράδειγμα, όπου το Linke, το αριστερό κόμμα, είναι τελείως υπέρ των ανοιχτών συνόρων και από το Linke όμως γεννήθηκε η Wagenknecht, η πρώην συνδιοικούσα του Linke, η οποία έκανε ένα αριστερό κόμμα με σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, δεν έχει γίνει ακόμα, είπε ότι θα γίνει, βρίσκεται στο 14% και δεν έχει καν γίνει, δημιουργηθεί ακόμα. Είμαστε λίγο σε διαφορετικά φάσεις όμως, η κεντρική με τη Βόρεια Ευρώπη, από το Νότο. Στο Νότο δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα μέσα στις κοινωνίες όπως στο Βορρά. Είναι σημαντικό κυρίως στα σύνορα. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ να κυριαρχεί η ακρίβεια και πάνω, σε κάποιες χώρες, να είναι το μεταναστευτικό πάνω από την ακρίβεια. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί. Πάντως είναι και το χαρακτηριστικό, και συγγνώμη τώρα γι' αυτό, ότι ως χώρα έχουμε και ακόμη κάτι. Το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ποσοστά τα οποία στην υπόλοιπη Ευρώπη τα αντίστοιχα κόμματα και με ιστορικές χώρες και με ιστορικά κομμουνιστικά κόμματα, όπως είναι της Γαλλίας για παράδειγμα, έχει καταβαραθρωθεί, δεν υπάρχει καν. Ενώ σε εμάς παίρνει και, μερικά από τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και όχι μόνο. Και ανεβαίνει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά. Και ανεβαίνει γιατί βλέπουν κάποιοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλουν αυτό το οποίο παρουσιάζει ο κύριος Κασελάκης. Και μη έχοντας κάποια άλλη, αν θέλετε, για εκείνους σοβαρή εναλλακτική, πηγαίνουν στο ΚΚΕ. Ενδεχομένως, αν η κυρία Χτσιόγλου μαζί με κάποιους δημιουργήσουν ένα κόμμα, να γυρίσουν πίσω και να πάνε σε αυτό. Αυτό μένει να φανεί.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πιστόλα για την παρουσία του. Θα τα λέμε συχνά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μένω με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, να δούμε τι γίνεται με την αγορά μας. Το ελαιόλαδο. Έτσι, τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Σήμερα έδωσε στην δημοσιότητα στοιχεία η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το θέμα της ακρίβειας της τιμής των προϊόντων αφορούν τον Οκτώβριο του 2023 σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Το προϊόν με τη μεγαλύτερη αύξηση είναι το ελαιόλαδο με ποσοστό αύξηση 14,1% και προσοχή, μιλούμε ακόμα για την περισσινή παραγωγή. Τις ημέρες αυτές στα ελαιοτριβεία, θα δούμε σε λίγο ρεπορτάζ, γίνεται παραγωγή του φετινού ελαιολάδου. Οι αυξήσεις αυτές αφορούν την περσινή παραγωγή. Αυτό που αναμένουμε φέτος είναι προβλήματα στην αγορά ελαιολάδου, γιατί πρώτον υπάρχει μια μεγάλη μείωση στην ποσότητα. Οι καιρικές συνθήκες, καταστροφές, κλιματικές συνθήκες οδήγησαν σε μείωση τουλάχιστον 30% σε σχέση με πέρσι της παραγωγής. Συνυπολογίζοντας και άλλους παράγοντες, αναμένεται να έχουμε μια σημαντικότατη αύξηση στην τιμή. Θέμα επάρκειας προς το παρόν δεν τίθεται. Θα έχουν θέμα στην εξαγωγή οι εταιρείες, όχι όμως και στην επάρκεια στην δική μας αγορά. Θα βρίσκουμε λάδι, αλλά θα είναι ακριβό. Τώρα, η Δήμητρα δεν ξέρω αν παρακολουθεί, έτσι. Παρακολουθεί η Δήμητρα. Αυτό το ελαιόλαδο που παράγεται και αυτές οι μονάδες που βλέπουμε είναι στη Δυτική Μακεδονία, έτσι. Είναι στα ημέρα της Κοζάνης. Ναι. Βγάζει και η Δυτική Μακεδονία λάδι στα ημέρα. Γιατί συνήθως ο κόσμος ξέρει εκεί που έχει θάλασσα, κοντά στη θάλασσα κτλ. Όχι απλώς βγάζει λάδι, είναι πολυβραβευμένο διεθνώς το λάδι των ημέρων. Φοβερή ποιότητα, ναι. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Δήμητρα, το είδες. Δεν βγάζει μόνο η Χαλκιδική, έτσι. Δεν έχει μόνο η Χαλκιδική, η Κρήτη, η Καλαμάτα, έχετε και εσείς. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων σε διάστημα ενός έτους. Πρωταθλητής ως προϊόν παραμένει το ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο του 2022 ως Οκτώβριο του 2023, το ελαιόλαδο αυξήθηκε κατά 14,1%. Ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με ποσό αύξησης 12,7% και τρίτο τα φρούτα με αύξηση 8%. Σε τροχιά ανάκαμψης είναι η παραγωγή ελαιολάδου στα ημέρα Κοζάνης. Η φετινή αναμένεται να είναι η τελευταία μέτρια χρονιά, καθώς από τον επόμενο χρόνο προβλέπουν κάθετη αύξηση στην ποσότητα παραγωγής. Έτσι κι αλλιώς η ποιότητα των προϊόντων των ημέρων είναι αδιαφυσβήτητη και πολυβραβευμένη. Τις ημέρες αυτές το ελαιοτριβείο της περιοχής επεξεργάζεται η φετινή σοδειά για την παραγωγή λαδιού. Στο ελαιοτριβείο καταφθάνουν παραγωγοί από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Γεωργία Παναγιώτου. Και Γεωργία Παναγιώτου. Παραγωγή από όπου μας ήρθαμε από τη φαρμάκη Ελασσόνος, πρώην Δήμος Σαρανταπόρου, τώρα Ελασσόνος. Παραγωγή ελιάς πόσα χρόνια? Από το 2000, από το 99 βάλαμε τις πρώτες και τώρα έχουμε 500 δέντρα. Φέτος η παραγωγή ήταν δύσκολη. Πέρσι έφερα 6 τόνους και σήμερα φέρνω 600 κιλά. Τεράστια διαφορά, δεν βοήθησε η χρονιά δεν βοήθησε καθόλου, γιατί πάνω στην ανθοφορία δεν έγινε καλή γονιμοποίηση και το καλοκαίρι ήταν και λίγο ιδιότροπο φέτος, είχε πολύ δάκο. Πέρσι ψάχναμε να βρούμε ελιά που να την έχει τρυπήσει ο δάκος και δεν βρίσκαμε και φέτος ψάχνουμε να βρούμε ελιά που να μην την έχει τρυπήσει ο δάκος, σε τέτοιο σημείο. Πώς και στα ημέρα, είναι καλή συνεργασία με τους ελιάδες? Ναι, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε 4-5 χρόνια που ερχόμαστε. Ναι. Τόσα, ναι. Τα παιδιά είναι πολύ καλά εδώ. Είναι και είμαστε. Των μηχανημάτων, τους... Ναι. Και οι άνθρωποι, βέβαια, και οι άνθρωποι. Η διαδικασία γίνεται με σύγχρονα μέσα και με υψηλά στάνταρ ποιότητας. Λοιπόν, ο παραγωγός ρίχνει έξω τις ελιές, όπως είδατε στον κάδο, οι οποίες ανεβαίνουν με το ανεβατόριο και καθαρίζονται στους ανεμιστήρες. Φεύγουν φύλλα και ξένα σώματα. Στη συνέχεια πλένονται με φρέσκο νερό και ζυγίζονται. Εδώ είναι ο καδοζυγός. Εδώ μπροστά που βλέπετε είναι ο καδοζυγός. Ζυγίζονται ηλεκτρονικά και ανεβαίνουν στο σπαστήρα.
Ο Σπαστήρας θα τα θλίψει μαζί με το κουκούτσι και θα μπουν στους μαλακτήρες. Ο μαλακτήρας σου κάθε ενός αγρότη έχει 30 βαθμούς Κελσίου νερό εξωτερικά. Εδώ τώρα μέσα θα δείτε ότι γίνεται η μάλαξη της σπασμένης πλέον ελιάς με το κουκούτσι. Αυτή η διαδικασία γύρω στα 40 λεπτά με 45, έτσι ώστε να βγάλει όλα τα έλαια ένζημα η πάστα της ελιάς, για να είναι έτοιμη να μπορέσουμε να πάρουμε το λάδι της στη φυγοκέντρηση, που είναι το επόμενο στάδιο. Αφού, όπως είπαμε, έχει γίνει η μάλαξη πλέον και είναι έτοιμη η ελαιοζύμη μας, τη τραβάμε εδώ με τη μονοπόπα, με αυτή την ειδική αντλία, και περνάει για φυγοκέντρηση στο δεκάντερ, το φυγοκεντρητή πιο απλά. Εδώ τι γίνεται, στέλνουμε ζεστό νερό γύρω στους 30 βαθμούς πάλι, με αποτέλεσμα να σηκώνει το λάδι ψηλά λόγω βαρύτητας και να το αρπάζουν κάποιες κουτάλες που βλέπετε στο κύλινδρο εδώ, και να μας το φέρνουν από δεξιά μεριά. Στην αριστερή μεριά βλέπετε τα νερά της ελιάς και το κουκούτσι, που δεν πάει πλέον τίποτα χαμένο. Αυτά γίνονται λίπασμα, το νερό της ελιάς, ο γνωστός κατσίγαρος, και το κουκούτσι χρησιμοποιείται για πέλετ και για καύσιμη ύλη γενικότερα. Αφού έχουμε τελειώσει από αυτή τη διαδικασία, για να μην χάσουμε καθόλου λάδι, έχουμε ακόμα κάποια ψήγματα νερού και ελιάς. Τι κάνουμε, τα παίρνουμε από εδώ και τα αφού έχει τελειώσει η διαδικασία της φυγοκέντρησης, το επόμενο στάδιο είναι το φιλτράρισμα του λαδιού, το καθάρισμα από ό,τι ξένη ουσία υπάρχει, και από νερό και από οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν εδώ σε αυτό το μηχάνημα που λέγεται Delaval. Βλέπετε πάλι, με τη βοήθεια νερού αναγκάζει το λάδι να περάσει από 100 ανοξείδωτα φίλτρα μέχρι να έρθει στην τελική διαδικασία στον κάδο εδώ του λαδιού. Από εδώ θα το πάρουμε και θα το ζυγίσουμε και θα αποθηκευτεί, αν είναι για τον συνεταιρισμό, ή θα πάει σε κάθε παραγωγό. Έτοιμο λάδι πλέον για κατανάλωση. Το ελαιόλαδο ημέρων έχει κερδίσει τη διεθνή αγορά και έχει γίνει ανάρπαστο. Χαρακτηριστικό ότι ειδικά φέτος που η χρονιά είναι δύσκολη, οι παραγωγοί δέχονται παραγγελίες από όλο τον κόσμο. Φυσικά δεν μπορούν να καλύψουν την απαιτούμενη ποσότητα. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη τοποθεσία των ημέρων, που δεν τη γνωρίζει και πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια. Όλοι όμως ξέρουν το προϊόν της περιοχής, που δεν είναι άλλο από την ελιά. Και φυσικά το λάδι, πολύ βραβευμένο. Πώς πηγαίνει φέτος η παραγωγή, σε εξέλιξη η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου, τι εικόνα έχετε από τους παραγωγούς μας? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το έτος 2021. Εκείνη την περίοδο πάθαμε μια βιβλική καταστροφή και είχαμε απώλεια σοδειάς κατά 90%. Κάναμε μεγάλες κορμοτομές το 2021, κάναμε ρίζωση ελαιοδέντρων, κλαδιών, που σημαίνει όλο αυτό, τι σημαίνει, ότι τα τρία χρόνια, 2021, 2022, 2023, η παραγωγή είναι κατά 90% μειωμένη. Ναι, σήμερα πώς είναι η κατάσταση? Ναι, έχουμε το 23 και σήμερα είναι 90%, έχουμε απώλεια. Δηλαδή η παραγωγή, η σοδειά φέτος είναι απογοητευτική. Δηλαδή θα πάρουμε ένα 10-12%, δηλαδή λίγο το ελαιοτριβείο θα μείνει φέτος, φοβάμαι, χωρίς λάδι. Ακόμα δεν μας έχει δώσει κανένας λάδι. Μάλιστα. Είναι γενικότερη από ό,τι φαίνεται η κατάσταση. Είχατε δικά σας προβλήματα βεβαίως, αλλά και πανελλαδικά υπάρχει θέμα με το λάδι. Πανελλαδικά πιθανώς να πέσει κατά 1/3 η παραγωγή, από ό,τι λένε οι... Πολύ περισσότερο. Ίσως και περισσότερο. Είναι, ίσως εγώ πιστεύω, κατά 70-90%. Δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης, CNews. Θυμίζω ότι είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάσ από τη Δυτική. Είχαμε δει στα προηγούμενα μέρη για την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά, τις ελλείψεις που έχουμε στην παραγωγή του ελαιόλαδου και ακριβένει η τιμή. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις λαϊκές αγορές. Βαγγέλης Χριστόδουλος μας δίνει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Ανέκαθεν ήταν το αποκούμπι των καταναλωτών οι λαϊκές αγορές και λόγω ποιότητας προϊόντων, αλλά κυρίως λόγω των τιμών και συνεχίζουν να είναι. Να μην παρεξηγηθούμε, βεβαίως και στις λαϊκές αγορές έχουν φτάσει αυξήσεις και ανατιμήσεις που έχουμε δει και στους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου. Σημαντικές οι ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα για μια σειρά από παράγοντες. Είναι οι καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος, καταστροφές σε καλλιέργειες που έφεραν έλλειψη στην παραγωγή. Θυμόμαστε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η αύξηση που είχαμε στα κόστη λειτουργίας των αγροτών, για παράδειγμα, αύξηση στο πετρέλαιο, αλλά και αλλού. Αυτό που λένε οι παραγωγοί, πριν δούμε το ρεπορτάζ, το έχει πει και η Ομοσπονδία των Πολιτών Λαϊκών Αγορών, είναι ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η παρουσία των αγροτών στις λαϊκές αγορές. Όσο αυξάνονται οι αγρότες, τόσο πέφτουν οι τιμές. Όσο αυξάνονται οι έμποροι και οι μεταπράτες, θα αυξηθούν και οι τιμές. Λένε οι παραγωγοί ότι ακόμα και σήμερα στη λαϊκή είναι σημαντικά χαμηλότερες οι τιμές σε σχέση με το κλασικό εμπόριο. Εμείς καταγράψαμε απόψεις, ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης έχει κάνει το ρεπορτάζ, τόσο από τους παραγωγούς, κυρίως αγρότες, αλλά και από τους καταναλωτές. Είναι και το ερώτημα αν θα παραμείνουν τώρα οι αγρότες, γιατί πολλοί εγκαταλείπουν και τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα στον κοινοτροφικό τομέα, που αμέσως μετά θα επισκεφθούμε μία κοινοτροφική μονάδα, θα έχουμε μία ζωντανή σύνδεση που είναι ο Κώστας Μαυρίδης εκεί, θα δούμε και εκεί πώς πάνε τα πράγματα. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ με τις λαϊκές αγορές. Την άκρυβα! Φτηνά, εντάξει. Φτηνά, πόσο το κιλό? 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ. Ναι, μανταρίνια. Μανταρίνια. Ναι, ναι, πολύ ωραία είναι. Εντάξει, δικάζει. Ακριβά. Ναι. Λίγο. Τσιπημένα λίγο. Τσιπημένα, ε. Ναι. Δεν ανέβηκαν οι ελιές. Το λάδι δεν ανέβηκαν, γιατί πήγε στα ύψη. Είναι περσινές οι ελιές. Λοιπόν, οι φρέσκες ελιές που θα αγοράσουμε θα είναι τώρα, δηλαδή τη φετινή παραγωγή θα είναι πιο ανεβασμένη. Θα είναι πιο ανεβασμένη. Σίγουρα. Διαμαρτύρεται ο κόσμος. Τι λέει? Προς το παρόν δεν διαμαρτύρεται με αυτές τις τιμές, γιατί σου λέω είναι οι περσινές τιμές. Τώρα που θα ανέβουν λίγο οι τιμές, οπωσδήποτε θα υπάρχει. Θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη και στο καταναλωτικό κοινό και οπωσδήποτε θα υπάρχει. Πώς πάμε, ψωμί? Όλα καλά, όλα καλά. Στην άκρη, βα, τι γίνεται? Καλά είναι. Τσιπημένες τιμές. Εντάξει, καλές. Λυγικές. Ακόμα αντέχουμε. Προσπαθούμε. Μειώνουμε τις ποσότητες έτσι για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Εντάξει, παίρνουμε τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα, ε. Τα απαραίτητα. Τώρα για περισσότερα. Τι βλέπετε έτσι ακριβώς, το λάδι, ελιές, ποια προϊόντα έτσι? Το λάδι έχει ακριβή. Έχει ακριβή. Εντάξει, τι να κάνουμε, όπως μας πάνε. Όπως μας πάνε. Ναι, δεν μπορεί να πούμε τι. Αλλά είναι ακριβά τα πράγματα. Δεν είναι όπως ήταν. Ακριβά. Σχετικά καλύτερα από το σούπερ μάρκετ. Καλύτερα από το σούπερ μάρκετ. Καλύτερα. Αλλά τσιμπημένα και εδώ. Είναι λιγάκι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι λίγο τσιμπημένα γενικά. Και πώς θα καταφέρουμε, μειώνουμε τις ποσότητες? Αναγκαστικά. Μειώνουμε ποσότητα, οικονομία. Αλλιώς δεν προχωράει η κατάσταση. Δύσκολα. Κατεβάσουν τις τιμές. Να κατεβάσετε τις τιμές, λένε οι πολίτες. Τα πουλάτε ακριβά, τι λέτε? Μια χαρά είναι οι τιμές. Όλα καλά είναι. Να μισή. Τι ακρίβαιναν? Μια χαρά. Για τον καιρό τα μια χαρά είναι οι τιμές. Τι άλλο να πούμε. Προϊόντα που δεν είναι της εποχής έχουν ανέβει. Προϊόντα εννοείται. Στα φίλια τώρα θα ανεβούν. Εννοείται και θα ανεβούν. Και ανέβηκαν και θα ανοίγουν. Καλημέρα. Αυτά. Τώρα τι να λέω. Μειώνει τις ποσότητες ο... Ο κόσμος εννοείται μειώνει τις ποσότητες. Εννοείται αυτό. Δύσκολα και για τον κόσμο, δύσκολα και για εμάς. Για όλους είναι δύσκολα τώρα. Μειώνει τις ποσότητες, άρα λιγότερα έσοδα και για εσάς. Εννοείται. Λιγότερο τζίρο, λιγότερο δουλειά. Και λιγότερα πράγματα φέρνουμε κι εμείς. Γιατί δεν φεύγουν? Γιατί δεν φεύγουν, ναι, θέλουμε να έχουμε πάντα φρέσκα. Βλέπω, κοιτάτε τιμές.
Πώς πάνε? Όχι, την ποιότητα κοιτάω. Την ποιότητα? Ναι, ναι. Με τις τιμές πώς θα πάτε? Τιμές ακριβά. Ανεβασμένα, ε. Και τι κάνουμε, μειώνουμε τις ποσότητες για να τα φέρουμε βόλτα, να πάρουμε λίγο απ' όλα. Μειώνουμε την... Ναι, σωστά, μειώνουμε τις ποσότητες. Και παίρνουμε τα απαραίτητα. Και παίρνουμε τα απαραίτητα. Έτσι είναι. Βλέπω ψωνίσαμε. πώς πάνε οι τιμές, τι λέτε? Απλησίαστε. Απλησίαστες, ε. Ακριβά. Πανάκριβα. Αφού είπαμε θα πάρουμε τα μισά από όσο θέλαμε. Παίρνουμε λιγότερα δηλαδή για να τα καταφέρουμε, για να πάρουμε λίγα απ' όλα. Λίγα απ' όλα, βέβαια, ναι. Προϊόντα που βλέπετε πολύ ακριβά, ποια είναι? Ο σύζυγος ψωνίζει συνήθως. Τα πάντα. Τα πάντα, στο σούπερ, τα απορρυπαντικά. Τα ειδικά τα απορρυπαντικά που έχουν φύγει. Απορρυπαντικά, σαμπάρ. Και εδώ στις λαϊκές είναι ακριβά. Εδώ στις λαϊκές. Ακόμη και στις λαϊκές. Άσα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει πλησίαστα, δεν είναι απάντηση. Ψωνίσαμε, τι είναι καλό. Πήρα μανταρίνια, πήρα. Ακριβά, φτηνά. Και ξηρούσα, πως δεν βαριέσαι, τι, 1,5 κιλό λέει. 1,5 ευρώ. Το κιλό. Ακριβά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ό,τι προκύψει. Παίρνουμε μόνο τα απαραίτητα, έτσι, για να τα φέρουμε όλα. Εννοείται. Μικρές ποσότητες, να βολευτούμε σιγά σιγά. Ο κόσμος υποφέρει όλος. Υποφέρει, ε. Διαμαρτύρεται για τις τιμές, για αυτή τη δυσκολία που έχει. Μου θελέστε και παδέστε. Ξέρουν τι ψηφίζει ο καθένας. Θα πάνω κάτω για τη συνέχεια. Και ο χορός καλά κρατεί. Καθένας κάνει τι θέλει. Όλα είναι υποτυπώδες. Έλεγχος δεν υπάρχει. Και οι ελέγχοι που γίνονται είναι να μην πω γιατί είναι. Όλα είναι μία και άλλη. Α, 60 λεπτά πατάτες. 30 λεπτά. Αυτά φεύγουν και όχι τα κανονικά. Τι να καταλάβει τι γίνεται. Παίρνει λιγότερο ο κόσμος για να παίρνει τα φέρει όλες τις ποσότητες, δεν παίρνει ποσότητες που πρέπει να πάρει, παίρνει για τη βδομάδα. Μισό για τη μέρα παίρνει. Και τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα και δύο φορές το μήνα. Και δύο. 15 και τέλει, μετά τέρμα τα λεφτά. Μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν φτάνουνε. Ρεύμα, τηλέφωνα, νερά, να δώσει το παιδί του ένα φράγκο να πιει ένα καφέ δεν έχει. Δεν φτάνουνε. Το μικροκάμπ είναι πολύ μικρό. Θα πάω τώρα γυναίκα την Ελλάδα 4, κάνει τη δουλειά τη. Δεν θα παίρνει παραπάνω. Τι λέτε, ακριβά? Ακριβά, ανοίξε ακριβά, θα πάρουμε τα μισά. Τα μισά, ε. Βέβαια. Τα απαραίτητα. Θα μειώσαμε τις ποσότητες. Αν πέσει 200 ευρώ σύνταξη. Καλημέρα, παιδιά. Βλέπω μανταρινάκι. Φτηνό, ακριβό. Πώς το βλέπετε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ καλά είναι. Τι να κάνω. Πόσο να μας τα βαντεί πιτζάπα ένα πιντούλ. 50 λεπτά κανονικά είναι. Πολύ ωραία. Πάρ' τον άντρα τώρα. Ακριβά, άμα θες να φας, τι ακριβά ευθυνά θα τα φας. Θα τα φας. Εσείς πώς τα βλέπετε? Θα φας. Όχι πολύ κρυβά, κανονικά είναι. Θα φάμε λιγότερο για να μπορέσουμε. Ωραία τα βλέπουμε, όλα καλά. Όλα καλά. Ναι, λεφτά έχουμε. Λεφτά έχουμε. Εμείς που έχουμε λεφτά είμαστε καλά. Αυτοί που δεν έχουν να σκεφτούν. Καλά είναι, όλα καλά είναι. Παίρνουμε λιγότερα πράγματα. Όχι, για να τα κάνουμε. Όπως παίρναμε. Όπως παίρναμε. Ναι, έχουμε οικογένεια. Όπως παίρναμε. Καλά. Η ακρίβεια έχει πλήξει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα τον κόσμο. Δεν οφείλονται οι παραγωγοί, ούτε τα σούπερ μάρκετ. Σε αυτό ευθύνονται οι μεγαλύτεροι, τους οποίους δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να τους θυρασέψει. Κάποια αποσπασματικά μέτρα που πήρε δεν κινδυνεύουν. Να σκεφτείτε ότι εγώ ασχολούμαι με το μέλι. Συνταξιούχος τώρα, πουλιέται στην περιοχή μας με 2,5 ευρώ μέλι, 3 ευρώ μέλι, τη στιγμή που το κόστος του μελιού είναι 4 ευρώ για να βγάλεις ένα κιλό. Στην περιοχή μας βγάζουμε μέλι. Άρα αυξήθηκε το κόστος παραγωγής, λέτε? Όχι, το κόστος είναι αυτό, αλλά πουλάνε κάτω του κόστους. Τι σημαίνει? Ελληνοποίηση. Όταν φέρνω από τη Βουλγαρία με 1 ευρώ μέλι, το αναμειγνύω με το ελληνικό και το βγάζω στο σούπερ, δεν μπορείς να με πολεμήσεις. Αυτή τη στιγμή στη Λαϊκή μας έχουμε 3-4 παραγωγούς, συγκεντρώθηκαν σε μια αγωνία. Πουλάνε και αυτή την ίδια τιμή που πουλάνε και οι υπόλοιποι έμποροι εδώ στη Λαϊκή μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουμε μια λαϊκή μόνον των παραγωγών να μπορέσει ο κόσμος να στρέψει το χρήμα του εκεί, γιατί όσο πιο κοντά στη γειτονιά μου αφήνω τα χρήματά μου, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψω σε μένα. Αυτά λοιπόν με τις λαϊκές αγορές. Όπως ήδη έχω προαναγγείλει, είχα πει ότι θα συνδεθούμε με μια κτηνοτροφική μονάδα
στην περιοχή της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Κώστας Μαυρίδης. Να δούμε τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία μας. Κώστα, καλησπέρα. Μαζί σου είναι ο κύριος Ματσαρίδης, Κώστας, έτσι, κτηνοτρόφος. Καλησπέρα, κύριε Ματσαρίδη. Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Εσάς και όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Έλα, Κώστα. Μιλάμε για μια σύγχρονη μονάδα, μια μεγάλη μονάδα, από τις μεγάλες, θα έλεγα, που έχουν απομείνει στην ελληνική κτηνοτροφία. Περισσότερο μου έλεγε ο κ. Ματσαρίδης, που είναι δίπλα μου, ότι μιλάμε για περισσότερο από 1.000 μάνες, δηλαδή από 1.000 προβατίνες, οι οποίες θα φέρουν, θα γεννήσουν και θα αναπαράγουν το είδος με εμπορικό και οικονομικό όφελος του κτηνοτρόφου. Μια αισιόδοξη πλευρά θα έλεγα ότι είναι αυτή του κυρίου Ματσαρίδη, καθώς μου λέει ότι το γάλα, η τιμή του γάλακτος στον παραγωγό είναι 1,65 με 1,70, κύριε Ματσαρίδη. Κάπου εκεί το λίτρο. Το γενικό σύνολο, κύριε Μαυρίδη, ανά την παραγωγή και ανά την προσέγγιση έναντι της βιομηχανίας, το τι απόσταση υπάρχει, κυμαίνεται από το 1,55 στο 1,65 κατ' επιτοπλίστων. Αυτό το νούμερο, αυτό το ποσό, έτσι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, μπορεί να ισοσταθμίσει το κόστος παραγωγής και το κόστος διατήρησης αυτής της μεγάλης μονάδας? Τη δεδομένη στιγμή. Γιατί μπορεί. Αυξήθηκαν πετρέλαια, αυξήθηκαν ρεύματα, όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, βιώσιμη, αυτό το διάστημα, δηλαδή, ναι, μπορώ να πω με ακρίβεια ότι μπορεί να είναι βιώσιμη αυτή η εκμετάλλευση, αυτή η παραγωγή. Μπορεί να είναι. Τώρα, έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε ότι αυτό δεν είναι λόγος ή παράγοντας ο οποίος μιας δεδομένης περιόδου ότι η τιμή του γάλακτος είναι ανεβασμένη έναντι αυτών των εξόδων. Σαφώς και είναι πολύ καλή, όπως είπα νωρίτερα, απλά ότι είναι αυτό το, η ανησυχία που υπάρχει στην κύρια παραγωγή και όχι μόνο γάλακτος. Έτσι, για να επικεντρωθώ και στο θέμα γεωργίας και κτηνοτροφίας, γιατί δεν είναι μόνο γάλακτος και κρέατος, είναι πολλά τα παραγωγικά σκέλη τουλάχιστον του πρωτογενή τομέα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο ισορροπημένη διαδικασία έναντι του Υπουργείου και ακολουθούν και όλοι οι φορείς, γιατί δυστυχώς πολλές φορές, τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία, και είναι γενικό αυτό πανελλαδικά, ότι πολλοί παραγωγοί, δεν ξέρουν την εξέλιξη του αύριο. Άρα, αβεβαιότητα για το μέλλον, μου λέτε. Όχι του μέλλον, του αύριο, με την έννοια των τιμών και των εξόδων που είπατε, αναφέρατε νωρίτερα. Τώρα, ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα? Το κυρίαρχο, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Για μένα, αυτό που λέω. Του κτηνοτρόφου, του Έλληνα κτηνοτρόφου στην ελληνική υπέρ. Του κτηνοτρόφου είναι ότι έχουν πέσει και διατίθονται κεφάλαια πάρα πολλά ευρωπαϊκά είτε και κρατικά στο να αναπτυχθεί αυτό ο τομέα. Αλλά νομίζω ότι από το, να μιλήσω με πιο λαϊκά, ότι από το Υπουργείο έως και οι φορείς, έτσι, θα πρέπει να το δούνε με πιο ψύχρεμο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο έναντι του μέλλοντος, στο να ισοσταθμιστούν και να σταθεροποιηθούν κάποια πράγματα των εξόδων και να τον εσόδων. Υπάρχει βοήθεια, στον κτηνοτρόφο μας. Να σας πω. Στηρίζεται ο κτηνοτρόφος μας. Να είναι μόνος του και να παλέψει. Από την πολιτεία, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα νέα σχέδια. Η κτηνοτροφία, αν εξαιρέσω, χωρίς να έχω γνώσει άλλους νομούς, ο νομός Κοζάνης, που γνωρίζω εγώ, είναι μη επαγγελματισμένος τουλάχιστον κτηνιατρικά, σε επίπεδο κτηνιατρίων, υπηρεσιών. Κτηνιατριών και κτηνιατρών, οι οποίοι τους πρόλαβα τις υπηρεσίες πιο επανδρωμένες. Λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο όμως που δεν γίνονται επανδρώσεις με κτηνιάτρους, οι οποίοι κτηνιάτροι ήταν πιο κοντά από εμάς έναντι των εγγράφων και της διαδικασίας των δικαιολογητικών που έχουν περισσέψει λογικά έναντι παλιών ετών. Άρα, στελέχος των υπηρεσιών. Για να υπάρχει βοήθεια, για να υπάρχει στήριξη. Να σας εξηγήσω γιατί, κύριε Μαυρίδη, γιατί αυτές οι υπηρεσίες και αυτοί οι παράγοντες είναι αυτοί που θα μεταδώσουν άμεσα τους επόμενους φορείς του Υπουργείου, να πω, ώστε να φτάσει ένα μήνυμα έστω και στην πραγματική ευθύνη υπουργών, πρωθυπουργών, ότι αυτός ο κλάδος έχει αυτές τις ανάγκες. Πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, στήριξη για να βελτιώσετε τις υποδομές. Κοιτάξτε να σας πω. Σας βλέπω χαμογελάτε. Είναι ένα ζήτημα. Χαμογελάω με στεναχώρια, με την έννοια ότι δεν μπορεί να δανείζεστε ένα κεφάλαιο με 10% ενώ τα κέρδη σας δεν υπερβαίνουν το 12%. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το ακούνε και πολλοί μπορούν να το καταλάβουν πραγματικά.
Αλλά ακριβό χρήμα. Ακριβό χρήμα. 2% και τα κέρδη της είναι 12. Ακριβό χρήμα, αλλά δισταγμός για να κάνετε επενδύσεις. Και όχι μόνο δισταγμός και εμπόδιο. Πραγματικά και είναι πρόβλημα. Είναι θέμα. Άρα αυτό δημιουργεί και ένα θέμα στο τελικό προϊόν. Γιατί είστε, πώς το λένε, αθέμητο ανταγωνισμό εναντί άλλων χωρών που η κτηνοτροφία στηρίζεται. Σαφώς. Και μιλάμε για μια κτηνοτροφία και για ένα προϊόν το οποίο αναφέρεται και ξέρουμε σαν ΠΟΠ, η οποία να πούμε είναι ένα παγκόσμιο προϊόν το οποίο πραγματικά από την ίδια μας τη χώρα θα πρέπει να στηριχθεί πρώτα. Μια τελευταία ερώτηση. Τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Είμαστε εδώ μέσα. Στάδια είναι στην αναπαραγωγή, είναι στην προετοιμασία. Στη δικιά μας εκμετάλλευση, κύριε Μαυρίδη, είναι μια παραγωγή η οποία παράγει 365 μέρες. Παράγει γάλα καθημερινώς 365 μέρες. Άρα σημαίνει δεν υπάρχουν άδειες, δεν υπάρχουν ρεπό, είστε εδώ. Όχι. Αφιερωμένοι. Αφιερωμένοι. Ναι. Είναι μια απόφαση ζωής ότι συγκεντρωνόμαστε σε αυτό το πλάνο εργασίας, έτσι έναντι της οικογενείας. Και να είμαστε, όχι ότι το θέλουμε, αλλά απαιτείται από την εργασία συνειδητά και το κάνουμε και το κάνουμε χρόνια και είναι γνωστό και πανελλαδικά και από όλους τους παραγωγούς της κατηγορίας μας. Μπορεί, τελευταίο ερώτημα, Θόδωρε, αν με επιτρέπεις, και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Η απολυντοποίηση, αυτό που βλέπουμε πίσω μας, ναι, είναι απάντηση. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να είναι ένα μέρος, μια διέξοδος για τους νέους. Τα δικά σας παιδιά θα τα προτείνατε να μείνουν εδώ? Πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Μαυρίδη. Μέσα από την απολυντοποίηση, το οποίο και το δικό μας, το δικό μας χορταξιακός χώρος επηρεάζεται έως ευνοούντανε από τη ΔΕΗ, να πούμε έτσι, γιατί έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ και σαν κλάδος και σαν νομός, έτσι, αλλά απέναντίας κλείνει όλο αυτό το πλάνο του επαγγελματισμού της απολυντοποίησης. Και ερχόμαστε σε ένα δίλημα ο λαός εδώ, ότι να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα ή να μην ασχοληθεί έναντι όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν. Και ήθελα να δώσω ένα στίγμα, κύριε Μαυρίδη, σε αυτό. Και δεν ήθελα να θίξω και δεν θέλω να θίξω σε καμία περίπτωση αν κάποιος παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα ή 500. Τα 5 στρέμματα μπορεί να είναι κάποια κυπευτικά μέγιστης αξίας, τα οποία μπορεί να ανταποκρίνονται σε μια καλλιέργεια 500 στρέμματων σιτηρών. Ή 5 στρέμματα κρόκο είναι πολύ καλύτερα από 50 σιτηρών. Σωστό και είναι αυτό. Και 5 κυπευτικού. Σωστό είναι αυτό. Έτσι, άρα δεν επικεντρωνόμαστε τα παιδιά, τα παιδιά σας θα τα προτείνατε να μείνουν εδώ? Είναι προς αυτόν τον τόπο μας. Φαντάζομαι ότι... Δέχομαι και θέλω να την απαντήσω. Γιατί όχι. Παρακαλώ. Είναι η αγροτική οικονομία απόφοιτη, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διστάζουμε ακόμη να την φέρουμε με προδιαγραφές και με πλάνα έναντι της επιχείρησης στο να προχωρήσουμε. Γιατί κοινή αγροτική πολιτική, λεγόμενη ΚΑΠ, αναπροσαρμόζεται και αλλάζει και εμείς είμαστε πίσω ακόλουθοι. Δεν είμαστε ούτε καν μπροστά στις εξελίξεις και ούτε καν να συμβαδίζουμε. Είμαστε σε μια φάση ότι ακολουθούμε αυτό το οποίο προκυρήσεται, κάτι το οποίο καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε, πώς θα το πάρουμε, σε ποια στιγμή, με ποιο κόστος, μια απόγνωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Ματσαρίδη, σας άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση με τον Κώστα. Ήθελα να πω κάτι ακόμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά έναντι των θεσμικών καταστάσεων και παρακολούθησης όλων αυτών των εκμεταλλεύσεων. Σεβόμενη όλη η παραγωγή είναι σε αυτό, έτσι. Θα έπρεπε όμως να βάλει και λίγο παραπάνω με την έννοια της πραγματικής παρουσίας από τα κυβερνητικά τουλάχιστον στελέχη έως τους πραγματικούς φορείς οι οποίοι ακολουθούν αυτό το επάγγελμα. Ναι. Είμαστε και ευχαριστημένοι, δεν είμαστε δυσαρεστημένοι, αλλά λίγο απογοητευόμαστε έως πολύ έναντι αυτών των εξελίξεων, τουλάχιστον το επενδύουμε με την ΚΑΠ, ότι δεν υπήρχε ενημέρωση. Υπάρχουν πράγματα κενά, απογνώσεις, τι θα σπείρει ο κόσμος, είναι σε ένα δίλημα. Το μαθαίνουμε. Ναι. Κύριε Ματσαρίδη. Θέλουν στήριξη, θέλουν ενημέρωση, θέλουν να νιώθουν τις υπηρεσίες δίπλα, όχι υποστελεχωμένα, με στελέχωση και βοήθεια. Και καλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και στα οικονομικά μοντέλα, προκειμένου να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία. Αυτό κύριε Ματσαρίδη, επειδή έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές με κτηνοτρόφους συναδέλφους σας και με την Ομοσπονδία, δυστυχώς καταγράφουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό εγκαταλείπεται η κτηνοτροφία στη χώρα μας. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοί σας φεύγουν από το επάγγελμα και πουλάνε το ζωικό τους κεφάλαιο, γι' αυτό έχουμε και μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Σε μια χώρα που είμαστε ελλειμματικοί. Το ερώτημα είναι το εξής.
τι φταίει και φεύγουν οι συνάδελφοί σας από την κτηνοτροφία, ποιο είναι το κόστος παραγωγής που έχετε και ποια είναι η τιμή που παίρνετε στο προϊόν που παράγετε, είτε στο κρέας είτε στο γάλα. Και το δεύτερο που αφορά όλους μας ως καταναλωτές, γιατί το γάλα εμείς το αγοράζουμε πολύ ακριβά στο σούπερ μάρκετ της Ελλάδος και φθηνότερα στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, της Γερμανίας, το γιαούρτι. Αυτά τα ερωτήματα μπορείτε να μας τα απαντήσετε. Για πείτε μας, τι φταίει για να καταλάβουμε. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα, το τι φταίει. Το τι φταίει, η εγκατάλειψη της συνοδροφίας γίνεται κάτω επί των πλήστων, νομίζω, από ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλες ηλικιακές, δηλαδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ηλικιακά. Η διάδοχη άμεσα, σίγουρα ο καθένας ηλικιωμένος έχει κάποια διάδοχη κατάσταση, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό, βλέποντας όλο αυτό το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα, γιατί και η νεολαία σίγουρα καλύτερα ενημερώνεται διαδικτυακά, δηλαδή σε όλους τους τομείς, και έχει αυτό το δισταγμό της διαδοχής, της εκμετάλλευσης αυτών, γι' αυτό αναγκαστικά πολλές κτηνοτροφικές ή κυριολογικές εκμετάλλευσες εγκαταλείπονται. Ένας λόγος είναι αυτός. Και γιατί είναι και σκληρό επάγγελμα, είναι αφιερωμένο. Σκληρό επάγγελμα νομίζω ότι είναι σίγουρο και ο διάδοχος του εγκαταλείπων. Ένας νέος άνθρωπος θέλει και την άδειά του, θέλει και τις διακοπές του. Έτσι κι αλλιώς θέλει και μια ποιότητα ζωής, δεν μπορεί να είναι κλεισμένος. Από πρώτα πρέπει να ξεκινάει ο άνθρωπος να έχει ένα αξιοπρεπές αξιολόγο εισόδημα. Από εκεί ξεκινάει. Όταν το εισόδημα είναι αμφισβητούμενο, μετά έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Όταν υπάρχει το εισόδημα, ισορροπούνται και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι, γιατί αυτός είναι ένας κανόνας ο οποίος είναι για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο για την κτηνοτροφία και γεωργία. Θυμήστε μου το επόμενο ερώτημα σας, κύριε Χαρή, επειδή είμαι παρόν. Και γιατί είναι φθηνότερο το γάλα, το προϊόν σας, κομμάτι του κόστους. Ελληνικό σούπερ μάρκετ, ακριβό, μπορούμε να το βρούμε στην Ολλανδία το ίδιο προϊόν, φθηνότερο. Αυτό ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά χώριο αγελαδινό γάλα, πόσιμο γάλα. Υπάρχει τα στοιχεία τα δικά μου και από τη σχολή και από τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, το 87% του βόηου κρέατος είναι εισαγωγής, έτσι, γιατί δεν παράγουμε. Έτσι, από την άλλη πλευρά, το αγελαδινό γάλα είναι το πιο φθηνό έναντι του κόστους, πάλι λέμε. Μπορεί να είναι πιο ακριβό, μπορεί από κάποια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά αν εξετάσουμε το κόστος παραγωγής που έχει κάστοτε ευρωπαϊκή χώρα έναντι του προϊόντος που παράγει ο παραγωγός, δεν συμπίπτει με τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα, αυτό. Δεν είναι φθηνό το γάλα. Το γάλα είναι ακριβό, μπορεί πολλές φορές, έτσι, αλλά έναντι του κόστους, κύριε Καρυπίδη, δεν συμπίπτει. Δεν μπορεί να ταιριάξει. Και να ευχαριστούμε σε αυτό πάρα πολύ, ότι σε αυτό το κράτος με τόσες ώρες ήλιου, με τόσο μέγιστα ικανοποιητικό κλίμα, να μην παράγει και με πολύ λιγότερες τροφές, αλλά θα πρέπει να έχει κάποιο κίνητρο παραγωγός, όχι τόσο οικονομικό, αλλά τόσο σταθερό έναντι του άπου. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ματσαρή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Δύναμη και κουράγιο στο έργο σας. Να ευχαριστήσω και τον Κώστα. Πάω στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να δούμε τι γίνεται εκεί με τους εκπαιδευτικούς μας. Βαγγέλη. Ναι, επειδή συνηθίζουμε να τους θυμόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ξεχνούμε στη συνέχεια, καλό θα είναι να κάνουμε ένα comeback, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στα σχολεία. Να πούμε τα θετικά καταρχάς, όσο θετικά μπορούν να είναι. Θα υπάρξει η αύξηση στους μισθούς τους τις επόμενες ημέρες. Από την αρχή του 24 θα τη δουν στους λογαριασμούς τους το τελευταίο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Είναι μια αύξηση στα μεικτά 70 ευρώ. Υπενθυμίζω, η πρώτη αύξηση μετά από πάρα πολλά χρόνια, μια 15ετία. Που δεν είχε μπει καμία αύξηση στους μισθούς τους. Τα αρνητικά τώρα, πληροφορηθήκαμε πως παραμένουν σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό ακόμα και σήμερα. Είμαστε στα μέσα Νοεμβρίου. Έχουν συμπληρωθεί 2 μήνες λειτουργίας των σχολείων, παραμένουν τα κενά, τα οποία υπολογίζονται πανελλαδικά σε μερικές χιλιάδες. Και δυστυχώς και σε ειδικότητες όπως είναι η παράλληλη στήριξη, με την ιδιαίτερη σημασία που θα έπρεπε να δοθούν σε αυτές. Ρωτήσαμε εκπροσώπους των ομοσπονδιών για το ποια είναι σήμερα η σχέση τους με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Με την προηγούμενη είχαν θέμα, το είχαν ανακοινώσει. Λένε ότι αν και έχει βελτιωθεί σε επικοινωνικό επίπεδο η σχέση τους με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, δεν έχει υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά είπαν ότι είναι καλή η επικοινωνία, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα. Άλλαξαν τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές παρέμειναν ίδιες ουσιαστικά, λένε. Αναμενόμενο. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Την πρώτη αύξηση μετά από πολλά χρόνια αναμένεται να δουν οι εκπαιδευτικοί στους λογαριασμούς το τελευταίο 15ήμερο του 2023. Η αύξηση αφορά το 2024 και είναι 70 ευρώ μεικτά. Με πρόταγμα και κυρίαρχο το θέμα της ακρίβειας, εν ώψη του χειμώνα που έρχεται και της δυσκολίας που αντιμετωπίζει και ιδιαίτερα η περιοχή εδώ πάνω στο κομμάτι της θέρμανσης,
Αλλά όχι μόνο αυτό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά ο εκπαιδευτικός σήμερα δεν μπορεί να ζήσει από το μισθό του και οι αυξήσεις που περιμένουμε ως εμβληματική ίσως τοποθέτηση και ψήφιση ενός νόμου από την κυβέρνηση το καλοκαίρι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Όπου εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Θα συζητήσουμε για τα ασφαλή και σύγχρονα κτίρια. Ζητάμε τον διορισμό των συναδέλφων εκπαιδευτικών όσων χρειάζεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή παραμένουν τα προβλήματα στα σχολεία και ενώ έχουν περάσει δύο μήνες πρωτοκουδούνι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χιλιάδες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί με προσωπικό. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται σε ειδικότητες και στην παράλληλη στήριξη. Βεβαίως, τα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κλάδο αυτή την εποχή είναι το θέμα της αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως επίσης και το θέμα της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ο κλάδος έχει ταχθεί απέναντι σε αυτή την αξιολόγηση, η οποία ουσιαστικά επιδιώκει να κατηγοριοποιήσει εκπαιδευτικούς και σχολεία, διότι προσπαθεί να επιβάλλει ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο όπου έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα έχει οδηγήσει αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα. Την προσπάθεια να μην υλοποιηθεί στην πράξη ο αντιδραστικός κρατικός έλεγχος, η αξιολόγηση δηλαδή, που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και έχουμε τη χαρά να κοινωνήσουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς την ομόφωνη απόφαση που έχουμε πάρει σαν διδασκαλική ομοσπονδία για τα βήματα που θα ακολουθήσουμε, υλοποιώντας τα νέα κείμενα. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι υπάρχει υπουργός που δεν θέλει να παράξει έργο στην εκπαίδευση. Όμως όλοι δεν κρίνονται από τις προθέσεις τους, αλλά κρίνονται από την αποτελεσματικότητά τους και από το έργο τους. Μέχρι στιγμής τον νέο υπουργό τον έχουμε γνωρίσει μόνο σε επίπεδο προθέσεων. Πριν λίγες μέρες δήλωσε, για παράδειγμα, ότι στο σχολείο υπάρχει μια βυζαντινού τύπου γραφειοκρατία. Αυτό είναι μια διαπίστωση την οποία μπορεί να την κάνει κάποιος που δεν είναι υπουργός, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, οποιοδήποτε άλλος κατά τον υπουργό. Ο υπουργός δεν πρέπει να αρκείται σε διαπιστώσεις, πρέπει να κάνει έργο. Στο χέρι του είναι να την αλλάξει. Αυτός είναι υπουργός, πρέπει να την αλλάξει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει, πέρα από ευχολόγια, ότι θα ψηφιοποιηθεί το σχολείο, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, δεν έχουμε δει έργο. Περιμένουμε να κάνει έργο για να το κρίνουμε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το CNews, είναι μια κοινή προσπάθεια δύο τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία και του Φλάσσα από τη Δυτική. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.